Τι εννοώ με αυτό? Ότι ουσιαστικά η Κόμπο ως πρωτοπόρα εταιρεία, ως καινοτόμα εταιρεία η οποία εισάγει νέα τεχνολογία και νέα καινοτόμα προϊόντα στην αγορά, τα δοκιμάζει ευθύς εξ αρχής σε κάποιους συγκεκριμένους ανθρώπους ανά την Ελλάδα. Ένας εξ αυτών, ένας εκλεκτός επιστήμονας είναι και ο κύριος Σταύρου. Ο κύριος Σταύρου ουσιαστικά μας δείχνει τον δρόμο, αξιολογούμε τα νέα προϊόντα και τις νέες τεχνολογίες και μετά εκ των υστέρων λαμβάνεται η απόφαση αν είναι ή όχι να κυκλοφορήσει ένα προϊόν στην αγορά. Αυτό είναι το όλο κόνσεπτ της όλης της συνεργασίας μας, η οποία είναι πολύχρονη, επαναλαμβάνω και πάλι, πάρα πολύ καλή. Γράφουμε από κάτω παραγωγή, συσκευασία, εμπορία. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι εμείς σαν εταιρεία δεν κάνουμε μόνο συμβόλαια με όλους εσάς τους συνεργάτες μας, δοκιμάζουμε και οι ίδιοι όλα αυτά. Για κάποιους αυτό ακούγεται παράξενα. Για μας δεν είναι παράξενο, για μας είναι το επιστέγασμα μιας προσπάθειας πολλών χρόνων. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι μόνο εάν και εμείς οι ίδιοι σαν εταιρεία δοκιμαστούμε σε όλους τους τομείς μιας διαδικασίας παραγωγικής, θα μπορέσουμε να έχουμε πολύ καλύτερο αποτέλεσμα. Για μας έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, πέρα από το να συνεργαζόμαστε με εταιρείες οι οποίες έχουν τεχνολογία, καινοτομία, προϊόντα τα οποία έχουν αποτελέσματα, τα οποία θα μας φέρουν υπεραξία στις δραστηριότητές μας κτλ. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία εξίσου να δουλεύουμε και με ανθρώπους με τους οποίους έχουμε δοκιμαστεί σε μια σειρά χρόνων σε αυτή την πορεία που έχουμε. Εμπειρίες και κλείνουμε ένα κύκλο. Κλείνουμε ένα κύκλο που έχει να κάνει με τον παραγωγό, το συσκευαστήριο, την εταιρεία που προμηθεύει πρώτες ύλες, την εταιρεία που παράγει. Μπορεί να μην είναι εδώ η Tasty, αλλά η παρουσία της είναι αισθητή μέσω της παρουσίας που έκανε ο Γιάννης. Αυτό που θα προσπαθήσουμε να σας περάσουμε είναι τη δικιά μας άποψη για το πώς, τις προτάσεις που έχουμε να κάνουμε εσάς όσον αφορά την καλλιέργεια. Ποια είναι η κατάλληλο φαινολογικό στάδιο να το ρίξω. Πώς να το ρίξω, με ποιο τρόπο, με το χέρι, με τι μηχάνημα, να πάρω κανένα μηχάνημα καινούργιο, να είμαι πιο σύγχρονος. Και ποια είναι η στοχευμένη πατάτα. Η πατάτα έχει ένα όριο, είπαμε γενετική δυναμική, 3,5, 4,5, 5 τόνους, 15 δεν φτάνει. Ό,τι και να κάνουμε δεν φτάνει. Άρα δεν έχει κανένα νόημα να είμαστε εθεροβάμονες, που θέλουμε κάτι το ρεαλιστικό. Και αυτό που έχει βρει από πάρα πολλές βιβλιογραφίες, αυτός είναι ο μέσος όρος. Γιατί η κορυφή σε περιοχή ακόμα και ποικιλία και ποικιλία διαφέρει. Λέμε ότι η πατάτα χρειάζεται για παραγωγή 3 με 5 τόνους περίπου 25 με 30 μονάδες άζωτο, αρκετό άζωτο, φόσφορο, πάρα πολύ κάλιο, φτάνει από 30 και πολλές φορές 35, μαγνήσιο και θέλει και ασβέστιο. Thank you.
Αυτό, άρα δηλαδή το προϊόν αυτών όλων των παραγωγών που παράγεται από συμβολιακή γεωργία του κλαμπ καταλήγει κάπου, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, καταλήγει καταρχήν στην εταιρεία και από εκεί και μετά σε μεγάλες εταιρείες βιομηχανίες παραγωγής chips, με τις οποίες εμείς έχουμε μακρόχρονα συμβόλαια. Είμαστε σήμερα πολύ χαρούμενοι γιατί πλέον αποτελούμε έναν από τους σημαντικότερους προμηθευτές τους και είναι αυτό το επιστέγασμα μιας διαδικασίας που έχει ξεκινήσει τουλάχιστον 15 χρόνια πριν.